κλείσιν σύνδρομον έχον το βίο νίκος καλιστόν ήρας ενάθλης καταλήλος γεγονός ο προκεκλής σίγαρ καλός τον αγώνα τελέσας σου, ως νικητής ευοξαστής καλή νίκε. Μάρτης ενδόξε Χριστόν τον Θεό, δωρήσαστε ημιν το Μεγαέλεος. Τη 29η του μηνός Ιουλίου, Καλλινίκου Μάρτυρος, Θεοδότης Μάρτυρος και των τριών τέκρων αυτής, Μάμαντος και Βασιλίσκου των Μαρτύρων, Βενιαμίν και Βυρίου, Ιωάννου του Στρατιώτου, Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινού Θεοδοσίου Βασιλέως του Μικρού. Ο Άγιος Μάρτης Καλίνικο καταγόταν από την Κυλικία. Με ιδιαίτερη εφράδια λόγου, αλλά και με πολύ ζήλο, δίδασκε το Ιερό Ευαγγέλιο. Όταν έφτασε στην Αίγυπτο, Φανατικοί ειδωλολάτρες εξηγέρθησαν εναντίον του. Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα Σακέρδονα. Αυτός υποκρινόμενος έδειξε ότι λυπάται και για να κάμψει το φρόνημα του καλλινίκου ανέφερε δήθεν περιστατικά πρώην γενναίων χριστιανών που αντίκρισαν τα σκληρά βάσανα και αρνήθηκαν την πίστη τους. Αυτό όμως ήταν μεγάλο ψέμα. Ο Καλίνικος, αντιλαμβανόμενος την υποκρισία του ηγεμόνα, μηδίασε και του είπε «Μην αναβάλεις έπαρχε, να λάβεις πείρα της δύναμης με την οποία ο Χριστός οπλίζει τους γνήσιους πιστούς του. Γρήγορα ετοίμασε όλα σου τα κολαστήρια όργανα, φωτιά, ξύφι, τροχούς, μαχαίρια, μαστίγια και ό,τι άλλο σκληρό μαρτύριο έχεις. Όλα αυτά και άλλα περισσότερα και σκληρότερα βασανιστήρια ποθώ για την αγάπη του Χριστού. Πράγματι, ο έπαρχος τον μαστίγωσε σκληρά. Έσχισε τις άρκες του με σιδερένια νύχια και όπως ήταν η μυθανής, τον έδεσε πίσω από ένα άγριο άλογο που τον έσυρε για πολλά χιλιόμετρα. Τόση ήταν η λύσα του επάρχου που πριν ο καλίνικο αφήσει την τελευταία του πνοή, τον έριξε μέσα στη φωτιά. Έτσι ένδοξα έλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Ω δωρόν εκλεκτό, Θεοδότη Θεόφρον, Προσύγαγε Θεό, Του ενθέου βλάστου σου. Συν τούτης γόνησε, ιερός εν αθλήσασα πρέσβε Η Αγία Μάρτις Θεοδότη και τα τρία τέκνα αυτής. Στάσου Ανδρίος παιδί μου και θα λάβεις από τον Κύριο το ένδοξο στεφάνι τη αιωνιότητος. Είναι τα λόγια μιας χριστιανής μητέρας της Αγίας Θεοδότης που ενισχύει και παροτρύνει το παιδί της να υπομείνει το φρικτό μαρτύριο. Έτσι βάδιζαν στο μαρτύριο όχι μόνο οι μεγάλοι αλλά και τα μικρά παιδιά, γιατί από την μητέρα τους είχαν βαθιά πίστη και αγάπη μεγάλη προς το Χριστό. Η Αγία Μάρτης Θεοδότη καταγόταν από την νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας. Ξεχώριζε για την ευσέβειά της και κυρίως για την πιστή εφαρμογή των εντολών του Θεού. Σε νεαρή ηλικία έμεινε χείρα και τότε αφοσιώθηκε στην χριστιανική ανατροφή των τριών παιδιών της, στα οποία μετέδωσε φλογερή πίστη και αγάπη προς τον Χριστό, τον αληθινό Θεό. Ζούσε στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, την περίοδο δηλαδή των τελευταίων διωγμών κατά των χριστιανών. Η χριστιανική της πίστη ήταν σε όλους γνωστή και μόλις έφτασε στη νίκαια το διάταγμα του μεγάλου διωγμού, αμέσως ο ίδιος ο ειδωλολάτρης άρχοντας της πόλης ονόματι Λευκάδιος, ο οποίος την είχε ζητήσει σε γάμο μετά από την χειρία της και εκείνη είχε αρνηθεί, ήρθε λοιπόν ο ίδιος και την συνέλαβε. Ο Λευκάδιος, αφού δεν κατόρθωσε να την πείσει να γίνει σύζυγός του, τη ζήτησε να αρνηθεί την χριστιανική τη πίστη. Μα η Θεοδότη έμενε βαθιά ριζωμένη στην πίστη τη. Τότε ο ηγεμόνα δεμένη την παρέπεμψε στον ύπατο τη Βυθινία Νικήτιο, για να την ανακρίνει εκείνο και να την μεταπίσει. Ο έπαρχο την κάλεσε να αρνηθεί το Χριστό, αν θέλει να ζήσει και να χαρεί τα παιδιά της. Διαφορετικά θα είχε φρικτό θάνατο. Η Αγία Θεοδότη όμως με παρησία ομολόγησε τον Χριστό Θεό αληθινό και ότι τίποτα δεν είναι δυνατόν να την αποσπάσει από την πίστη της στο Χριστό. Ο έπαρχος Νικήτιος διέταξε να την υποβάλουν σε πολλά βασανιστήρια, τα οποία η θαυμαστή Μάρτης υπέμενε με καρτερία. Έπειτα την έκλεισαν στην σκοτεινή φυλακή μαζί με τα τρία παιδιά της. Εκεί η Θεοδότη βρήκε την ευκαιρία να αφιερωθεί στην αρρωγή και στην ανακούφιση των άλλων φυλακισμένων και ομολογητών της πίστεως. Η δράση της όμως αυτή δεν έμεινε κρυφή. Γρήγορα μαθεύτηκε σε όλη την οικομίδια. Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, για να την τιμωρήσει, επειδή είχε αρνηθεί να γίνει σύζυγος του ηγεμόνα Λευκαδίου, δια της βίας την προσέφερε ως σύζυγο στον ηγεμόνα Λευκάδιο, ώστε τα θέλγητρα των εγκοσμίων να την πείσουν να αρνηθεί τον Χριστό. Η Θεοδότη με τα τρία παιδιά της εγκαταστάθηκαν στο αρχοντικό του ηγεμόνα Λευκαδίου και επικαλουμένη κάποια ασθένεια απέφυγε την σαρκική επαφή μαζί του. Αφοσιώθηκε πλήρως μαζί με τα παιδιά της τα οποία με αφοσίωση τα καθοδηγούσε στην πίστη, αφοσιώθηκαν στην λατρεία του Θεού, καθώς και στην βοήθεια των φυλακισμένων χριστιανών και αθλητών του Χριστού. Εν το ο Λευκάδιος αναγκάστηκε να λείψει για ένα μεγάλο διάστημα, κατά το οποίο η Θεοδότη μαζί με τα τρία τέκνα της ανέπτυξε μεγάλη και αξιόλογη δράση στις φυλακές όταν επέστρεψε ο ηγεμόνας Λευκάδιος και πληροφορήθηκε την δράση της Θεοδότης, έξαλος διαμαρτυρήθηκε στον αυτοκράτορα και την παρέπεμψε και πάλι στον ανθύπατο της Βυθινίας Νικίτιο για να την τιμωρήσει, αφού παρέμενε αμετανόητη. Ακλόνητη η Αγία Θεοδότη και τα τρία παιδιά της, ομολόγησαν ενώπιόν τους ότι με τίποτα δεν αρνούνται την χριστιανική τους πίστη. Ο Νικήτιος τους μαστίγωσε πολύ σκληρά και τους έκλεισε στην φυλακή, όπου με φλογερή προσευχή προετοιμάζονταν για τον καλήνικο Στέφανο του Μαρτυρίου. Εκεί στην φυλακή γνωρίστηκαν με την Αγία Αναστασία την Φαρμακολήτρια, όπου από κοινού δόθηκαν στην ανακούφιση των μαρτύρων. Ωστόσο ο ηγεμόνας μαθαίνοντας τη νέα δράση της, πήρε την απόφαση να θανατώσει πρώτα τα τρία παιδιά της Αγίας Θεοδότης. Πρώτος σύρθηκε στα βασανιστήρια ο πρωτότοκος γιος της, ο Εύωδος, ο οποίος με τόλμη και παρησία είπε στον ηγεμόνα, «Ωράς καλός, ότι την αποφασιστικότητα της ψυχής και το θάρρος των λόγων, παρά των νεαρών της ηλικίας μας, μας το δίνει ο Χριστός». Εκείνος αφαίρεσε από εμάς τον ανθρώπινο φόβο και μας ενέδει σε θεία δύναμη. Εκείνος μπορεί να τιμωρήσει όσους παραβαίνουν τις εντολές του στην αιώνια κόλαση. Οργισμένος ο τύρανος πρόσταξε να ραβδίσουν το νεαρό παιδί ανιλεός μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Εκείνη το ενίσχυε λέγοντάς του να κάνει υπομονή και ότι σε λίγο από τον Χριστό θα λάβει το στεφάνι της αιωνιότητας. Μέσα στα βασανιστήρια ο Εύωδος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Ο ηγεμόνας στράφηκε προς την Θεοδότη και την παρέδωσε εκείνη τη στιγμή σε κάποιον άνθρωπο ασελγή και ακόλαστο για να την μιάνει. Μόλις προσπάθησε αυτός να την πλησιάσει, Τότε αλλοιώθηκε το πρόσωπό του και από την μύτη του έτρεξε άφθονο αίμα, ώστε ο δισεβής αυτός εγκατέλειψε το έργο του. Έξαλλος από οργή ο τύρανος, πρόσταξε να ανάψουν ένα καμίνι και μαζί με τα δύο ζωντανά παιδιά της να την ρίξουν μέσα στις φλόγες να καούν. Δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Θεό, μπήκαν στη φωτιά όπου κάηκαν ζωντανοί και παρέδωσαν στον Κύριο το πνεύμα τους και έτσι αξιώθηκαν να λάβουν τον στέφανο του μαρτυρίου. Η Θεοδότη υπέμεινε με καρτερία τη φωτιά μαζί με τα αγαπημένα της παιδιά, αφού η αγάπη τους προς το Θεό ήταν θερμότερη από τη φωτιά της καμίνου.